Με συγχωρείτε για την ενόχληση. Μήπως έχετε 2 λίτρα βενζίνας, γιατί χρησιμοποιώ καθημερινά το αυτοκίνητό μου και δεν μπορώ να μεταβώ στην εργασία μου. Να είστε καλά και συγγνώμη για την ενόχληση. Fuel Pass ή αλλιώς επίδομα βενζίνης. 1 εκατομμύριο περήφανοι Έλληνες πήγαν και κάνανε τις αιτήσεις για να πάρουν 10, 20, 30, 40 ευρώ. Αλλά δεν έχω δει κανέναν από εσάς που κάνατε την αίτηση να ανεβάζετε κανένα story. Πήρα 10 ευρώ, πήρα 20 ευρώ, πήρα 40 ευρώ. Όλοι μόνο φωτογραφίες είσαστε στις παραλίες και στην παραλιακή για ποτό. Εντάξει, αφού πήρες τα 10 ευρώ, πάνε την κόμενα για ποτό στην παραλιακή. Ευκαιρία είναι τώρα. Σε εκπαιδεύουν οι πολιτικοί, σε προγραμματίζουν μάλλον στο να μαθαίνεις να ζητιανεύεις, να είσαι ζητιάνος. Είναι η εύκολη λύση. Έτσι, άλλες ευρωπαϊκές χώρες κάνανε μείωση στο φόρο για τα καύσιμα, εδώ όχι. Εδώ σου παίρνουν 100-200 ευρώ ανάλογα πόσο χρησιμοποιείς το αυτοκίνητο και σου επιστρέφουν 5, 10, 20 ευρώ. Ωραία κομπίνα. Ε? Απ' τη μία εγώ σου παίρνω 100 και απ' την άλλη σου λέω πάρε 10 να σε βοηθήσω. Η καλύτερη επιχείρηση. Μου φαίνεται πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις και να λειτουργήσουν όπως λειτουργεί η κυβέρνηση στην Ελλάδα. Παίρνουμε 100, γυρνάμε 5. Ωραία πολιτική. 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο Έλληνες κάναν την αίτηση για το Fuel Pass. Το λέμε και στα αγγλικά. Αλλά κανονικά δεν θα έπρεπε να σου επιτρέπει να κάνεις την αίτηση στο διαδίκτυο. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει ένα κτίριο και να πρέπει να πηγαίνεις εκεί με φυσική παρουσία και να σου δίνουν την επιστροφή. Και φανταστείτε την εικόνα, έτσι να υπάρχουν κανάλια, πώς είναι που πηγαίνουν οι άποροι στις εκκλησίες και παίρνουν ένα κομμάτι φαγητό, να υπάρχει ένα κτίριο, έτσι, και να πηγαίνουν όσοι κάναν το 1 εκατομμύριο που κάναν την αίτηση και να είναι ο ένας πίσω στον άλλον, οι ουρές χιλιόμετρα, όπως είναι οι συνταξιούχοι όταν μπαίνουν οι συντάξεις στα ATM, έτσι, να είσαι εκεί απ' έξω, ο ένας πίσω στον άλλον και να σε ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, τι κάνετε εδώ πέρα, α, ήρθα να πάρω τα 10 ευρώ, ήρθα να πάρω τα 20 ευρώ. Εσείς πόσο θα πάρετε πίσω? Α, εγώ θα πάρω 25 ευρώ. Α, εγώ θα πάρω 30 ευρώ. Ευχαριστούμε την κυβέρνηση. Έτσι θα πρέπει να έχει. Ένα κτίριο και να πηγαίνεις με φυσική παρουσία. Και όχι, να σου πω καλύτερα, να μην σου δίνουν χρήματα, να σου δίνουν λίτρα βενζίνης. Να πηγαίνεις με τον πετόνι, έτσι, με τον πετόνι και να σου λένε, ναι, α, εσύ δικαιούσε 15 λίτρα βενζίνης. Εσύ δικαιούσε 10 λίτρα βενζίνης. Έτσι. Για να δούμε την ξεφτύλα που σε έχει φτάσει αυτή η κυβέρνηση. Η πολιτική ηγεσία που έχει στην Ελλάδα. Έτσι ακριβώς θα έπρεπε να ήταν. Με φυσική παρουσία και να σου δίνουν. Εσύ δικαιούσε 5 λίτρα βενζίνης. Εσύ δικαιούσε 3 ευρώ, 3 λίτρα πετρέλαιο. Για να βλέπουμε την ξεφτύλα μας. Ο Ζητιάνος ο Έλληνας. Μας προετοιμάζουν σιγά σιγά για το Σεπτέμβρη και για τις δυσκολίες που έρχονται. Θα ξεκινήσουν και εκεί μην ανησυχείς, θα σου βγάλουν επίδομα γάλα. Θα πηγαίνεις και θα σου δίνουν, έχεις πάρει 5 λίτρα γάλα. Επιστροφή 1 ευρώ, επιστροφή 2 ευρώ. Το ίδιο θα κάνουν και με το ψωμί. Πόσα κιλά τρως την εβδομάδα, 3 κιλά. Πάρε πίσω 40 λεπτά. Τι τρως, μακαρόνια τρως εσύ. Πάρε επίδομα για μακαρόνια. Τι τρως, σουβλάκια. Πάρε επίδομα για σουβλάκια. Επιστροφή. Στα 10 σουβλάκια 2 ευρώ πίσω. Τι άλλο τρως, πίτσες τρως, καφέδες πίνεις. Επιστροφή στους καφέδες. Στους 10 καφέδες, 2 καφέδες επιστροφή. Έτσι θα σε εκπαιδεύουν. Θα πηγαίνεις στον υπολογιστή και ας ζητιανεύεις. Απρόσωπα βέβαια, έτσι να μην φαίνεσαι. Είμαστε ζητιάνοι αλλά δεν φαινόμαστε, κάνουμε αιτήσεις. Δεν πηγαίνουμε κάπου με φυσική παρουσία. Καμία αντίδραση από κανέναν. Απλά παρακολουθούμε, παρατηρητές,
και ό,τι κομμάτια ψωμάνα μας πετάνε, τα παίρνουμε. Επίδομα βενζίνης, επίδομα ΔΕΗ, έτσι, οι κομπιναδόροι. Παίρνουν 1000, σου γίνανε 10. Έτσι θα μάθουμε να ζήσουμε. Παρατηρητές. Ό,τι μας δίνουν, ό,τι κομμάτι ψωμί μας πετάνε, επίδομα, θα μάθουμε να ζούμε με επιδόματα. Αυτός είναι ο Έλληνας στις μέρες μας. Έτσι τον έχουν καταντήσει. Έτσι έχουν προγραμματίσει να ζητιανεύεις. Δούλος. Τι θα μου δώσεις, πετρέλαιο, βενζίνα, ρεύμα, τι θα μου δώσεις. Δώσε ό,τι έχεις. Και μετά να λέμε και ευχαριστώ και να χειροκροτάμε. Έτσι, γιατί γι' αυτό είμαστε. Για να χειροκροτάμε, να πηγαίνουμε με τους πρώτους, με το πρώτο κόμμα, έτσι. Να παίρνουμε τα ψίχουλα και να σε χτυπάνε και στο φιλότιμο και να λες και ευχαριστώ. Γιατί θα μπορούσαν να ήταν και χειρότερα. Καταλάβες. Αυτή η κυβέρνηση έδωσε, η άλλη δεν έδωσε. Σε χωρίζουν σε ομάδες και σε κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτές είναι οι τραγικές καταστάσεις σήμερα στην εποχή μας, στην Ελλάδα. Και σου λένε και οι πολιτικοί ότι είσαι και αχάριστος. Και σου λένε ότι τα κάναμε όλα τέλεια. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Τι να κάνουμε, είναι δύσκολη η καιρή. Προσπαθούμε για σένα και εσύ το δέχεσαι. Έρε, τι έχει να γίνει στις εκλογές. Τσακωθούμε μεταξύ μας, να δω. Θα κάνω ένα βίντεο και για τις εκλογές, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πετόναρμε ψηφοφόρους, οι οποίοι δεν αλλάζουν. Να δούμε τι θα γίνει. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά σε όλους.